Σε λιγότερο από 48 ώρες θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης και οι προετοιμασίες από τους καθηγητές βρίσκονται κυριολεκτικά στο κόκκινο. Κατανέμονται οι μαθητές σε τμήματα, καταρτίζεται το σχέδιο δράσης των σχολικών μονάδων για να μπορέσει να υπάρχει πλήρης προγραμματισμός. Στις αίθουσες διδασκαλίας θα επιστρέψουν 6.500 καθηγητές, με ποσοστό 1,5% να χάνει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς λόγω άδειας ασθενείας ή γιατί δεν αποδέχθηκε την προσφορά διορισμού από την εκπαιδευτική υπηρεσία. Φέτος έχουμε την εισαγωγή του θεσμού των τετραμήνων και την εφαρμογή του και στο γυμνασιακό κύκλο. Υπάρχει υποστηρικτικός μηχανισμός του Υπουργείου Παιδείας με πλήρεις οδηγίες. Πίσω στα σχολεία επέστρεψαν σήμερα και οι δάσκαλοι της δημοτικής εκπαίδευσης, αφού θα πρέπει να ετοιμαστούν όλα μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου για την υποδοχή των μαθητών. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτείται ένα νέο ξεκίνημα και μια καινούργια αρχή για 63 και πλέον χιλιάδες παιδιά της δημόσιας δημοτικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγείων και των ειδικών σχολείων της Κύπρου. Δίπλα στους μαθητές θα βρίσκονται περισσότεροι από 6.000 εκπαιδευτικοί, με την ΠΟΕΔ να εκφράζει ανησυχία για την στελέχωση των σχολείων δράση. Τα σχολεία είναι περίπου 100 σχολεία ανά το Παγκύπριο, τα οποία για να ανήκουν έτσι σε αυτό το πρόγραμμα σημαίνει είναι και σχολεία που έχουν μεγάλο πληθυσμό παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Αυτοψία του Αντένα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Λατσιών επιβεβαιώνει την ετοιμότητα για την άφιξη των μαθητών την ερχόμενη Δευτέρα. Οι αίθουσες έτοιμες και τα βιβλία ταξινομημένα ανασχολική τάξη. Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα υπάρχουν και σχολεία στα οποία θα γίνονται ακόμη έργα. Γι' αυτό δόθηκαν σαφείς οδηγίες για λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων ασφαλείας. Πονοκέφαλος στο μεταξύ προκαλούν στους ιδιοκτήτες σχολικών κηλικίων οι τιμές φωτιάς στα προϊόντα. Για πρώτη φάση έχουμε συνενέσει να είναι 10% το μέγιστο για κάποια προϊόντα και άλλα προϊόντα κάτω από το 10%. Εμείς είχαμε ζητήσει το 20% μετά από την αύξηση που είχαμε από τους προμηθευτές μας. Σίγουρα το 10% δεν ικανοποιεί, όμως και εμείς συνενέσαμε να ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Και αν έχουμε όντως πρόβλημα, θα το επαναφέρουμε. Με τον πρόεδρο Συνδέσμου Κηλικίων να ξεκαθαρίζει πως το 10% δεν καλύπτει καν την αύξηση που έχει τοποθετηθεί από τους προμηθευτές.